Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Υπενθυμίζουμε τα τηλέφωνα του σταθμού για τις ερωτήσεις μετά την εκπομπή. Θα βρισκόμεθα εδώ στο στούντιο 20-25 λεπτά μετά την εκπομπή και θα δεχόμεθα τηλεφωνήματα και θα απαντούμε στις ερωτήσεις σας. Σήμερα έχουμε τα τηλέφωνα, είναι, τα γνωρίζετε, 9270-902-905. 9270-902-905. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Τηλετώρα ένα απόδημο ορθόδοξο Έλληνα αδελφό μας, τον κύριο Χρήστο Λιβανό. Η φτώχεια, όπως έδιωξε πολλά παιδιά της Ελλάδας στο εξωτερικό, έδιωξε και τον κύριο Λιβανό εδώ και 22 χρόνια. Τόσα χρόνια ζει στο εξωτερικό, στη μεγάλη χώρα του Καναδά, στην πόλη του Τορόντο, η οποία φιλοξενεί 120 περίπου χιλιάδες Έλληνες αδελφούς μας. Ο κύριος Λιβανός έχει έντονα θρησκευτικά ενδιαφέροντα και είναι ένας μαχητικός, αγωνιστικός τύπος. Έχει ιδρύσει μια ορθόδοξη αδελφότητα, είναι πρόεδρος της Ορθοδόξου Αδελφότητος και δίνει τη μάχη για την διατήρηση της Ορθοδόξου και της Εθνικής Συνειδήσεως των αδελφών μας στο Τορόντο του Καναδά. Επειδή είναι ενήμερος της θρησκευτικής καταστάσεως του αποδήμου ελληνισμού στο Τορόντο και γενικότερα στον Καναδά και ακόμη γενικότερα θα έλεγα στο εξωτερικό, διότι περίπου τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει ο ελληνισμός του εξωτερικού από θρησκευτικής πλευράς, θα τον παρακαλέσουμε να μας δώσει μια εικόνα του λαού της, του ελληνικού λαού του εξωτερικού από θρησκευτικής πλευράς, διότι σαν Έλληνες πρέπει να ενδιαφερόμεθα για τους αδελφούς μας που είναι στο εξωτερικό, προπάντων να ενδιαφερόμεθα για την διατήρηση της θρησκευτικής τους, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Συνειδησεώς τους. Σας καλωσορίζουμε κύριε Λιβανέ στο στούντιό μας. Ευχαριστώ κύριε Σωτηρόπουλε. Γεια σας αγαπητοί τηλεθεατέ. Θα ήθελα κύριε Λιβανέ το σύντομο διάστημα, γιατί 40 περίπου λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, να δώσετε μια σφαιρική θα έλεγα εικόνα της καταστάσεως των αδελφών μας στον Καναδά. Και πρώτα θα ήθελα να σας ερωτήσω, πώς ονομάζεται η Ορθόδοξη Αδελφότητα της οποίας είστε πρόεδρος? Το πλήρες όνομά της είναι Ελληνοορθόδοξος Ιεραποστολική Αδελφότης Ωμέγας Αθανάσιος. Ωμέγας Αθανάσιος. Γιατί επιλέξατε το όνομα Ωμέγας Αθανάσιος? Το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας κάνω. Η επιλογή του ονόματος δεν είναι τυχαία. Σκεφτήκαμε ότι ο Μέγας Αθανάσιος είναι ο στήλος της Ορθοδοξίας, όπως τον έχει ονομάσει η Εκκλησία μας. Το σχετικό πολιτήκιο, στήλος γέγονας Ορθοδοξίας. Λοιπόν, και οπωσδήποτε είναι ο μεγάλος μαχητής εναντίον των αιρέσεων ο Μέγας Αθανάσιος και ειδικότερα εναντίον της αιρέσεως του Οικουμενισμού, η οποία είχε κατακλείσει τον τότε γνωστό κόσμο. Πολέμησε τον αριανισμό, τη φοβερή αυτή αίρεση. Πολέμησε τον αριανισμό, έδωσε τη μάχη μέσα στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και επειδή έχουμε και εμείς το θλιβερό προνόμιο, όπως και εσείς στην Ελλάδα, αλλά κυρίως εμείς στο εξωτερικό, να βρισκόμεθα ανάμεσα από πάρα πολλές αιρέσεις. Πανσπερμία αιρέσεων. Γι' αυτό και εμείς θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να έχουμε σαν προστάτη και Άγιο που να τιμούμε τον Μέγα Αθανάσιο. Είπατε ότι έχετε πολλές αιρέσεις στο εξωτερικό. Δεν πάμε κι εμείς πολύ πίσω εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε εκατοντάδες αιρέσεις που λιμένονται εδώ τον τόπο και γίνεται θόρυβος αυτές τις ημέρες για ένα συνέδριο 450 περίπου αιρέσεων και παραθρησκευτικών και
οργανώσεων εδώ στην ελληνική πατρίδα, που είναι η καρδιά της Ορθοδοξίας, έχουν ρίξει σκοτεινές δυνάμεις εδώ όλη τη βαρύτητα στον τόπο τούτον για να διαλύσουν το χριστιανισμό, την Ορθοδοξία. Δυστυχώς, κύριε Σωτηρόπουλε, το ίδιο συμβαίνει και στο εξωτερικό, σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι συμβαίνει εδώ. Βέβαια, δουλειά των σκοτεινών δυνάμεων και του πατρόστων του διαβόλου είναι να δημιουργεί αιρέσεις και να τις σπέρνει παντού. Το θέμα είναι τι κάνει η Εκκλησία μας. Κύριε Λιβανέ, και κυρίως όταν μιλάμε Εκκλησία, ομιλώ κυρίως για την διοικούσα Εκκλησία μας, και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Θα έρθουμε και σε αυτό το θέμα. Ήθελα ακόμη μερικές πληροφορίες για την αδελφότητά σας. Πότε ιδρύθηκε η αδελφότητα της Μέγας Αθανάσης στο Τορόντο? Η αδελφότητά μας ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1992. Πόσα μέλη έχει? Έχουμε περίπου 700 μέλη και συνεχώς αυξάνονται. 700 μέλη σε μια πόλη του εξωτερικού από Ορθοδόξους Έλληνας είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και ασφαλώς είναι όλοι αυτοί οι συνειδητοί και μαχητικοί χριστιανοί, έτσι? Και μαχητικοί χριστιανοί. Με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού έχουμε αποκτήσει περίπου 700 μέλη τη στιγμή αυτή. Αυτό το σπουδαιότροπο έχει μαχητικό χαρακτήρα η αδελφότητα σας, διότι πολλά πράγματα ασφαλώς χρειαζόμαστε, αλλά στην εποχή μας νομίζω περισσότερο από όλα χρειαζόμαστε το αγωνιστικό πνεύμα, διότι οι υπεναντίες δυνάμεις, οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν λύσα και μανία για την διάλυση της πιστεώς μας. Υπάρχουν στον Καναδά άλλες έτσι ορθόδοξες αδελφότητες, ελληνικές ορθόδοξες αδελφότητες? Οπωσδήποτε υπάρχουν. Περισσότερες υπάρχουν στο Μόντρεαλ, στην πόλη του Μόντρεαλ, αν και ο ελληνισμός είναι λιγότερος από αριθμητικής απόψεως στο Μόντρεαλ. Εν τούτης έχουν 3 ή 4 χριστιανικές αδελφότητες ορθόδοξες και μία το Βανκούβερ. Παρήγορο σημείο. Έχω και εγώ επισκεφθεί επανειλημμένες φορές τις μεγάλες πόλεις του Καναδά, και πράγματι στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο διαπίστωσα ότι υπάρχει μια σημαντική μερίδα ζωντανών μαχητικών χριστιανών. Είναι ένα πολύ παρήγορο σημείο. Ναι, είναι παρήγορο εάν σκεφτούμε την κατάσταση, την πνευματική και θρησκευτική κατάσταση κυρίως του ελληνισμού της Αμερικής. Λυπούμε που το λέω αυτό, με λύπη το λέω, αλλά ο ελληνισμός της Αμερικής κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχει αφομοιωθεί. Ενώ ο ελληνισμός του Καναδά είναι καινούριος, είναι δευτέρας το πολύ γενεάς. Τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα ήρθαν τη δεκαετία του 50, του 60 στον Καναδά, του 70. Οπότε ακόμα ο ελληνισμός του Καναδά κρατάει αυτή τη φλόγα και της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας. Όπως και στην Αυστραλία. Πραγματικώς διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει διαφορά του ελληνισμού του Καναδά από τον ελληνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Έλληνες μετανάστες τρίτης και τετάρτης γενεάς και έχουν δυστυχώς υποστεί σε ένα αρκετό βαθμό αλλίωση. Εμένα έτσι πολύ με στενοχωρεί ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Έλληνες στα σπίτια, τα παιδιά, οι νεότεροι δεν μιλούν τα ελληνικά, αλλά και οι μεγαλύτεροι στην ηλικία δεν μιλάνε ελληνικά. Ολίγοι είναι οποίοι μιλάνε τα ελληνικά και αγαπούν την ελληνική γλώσσα, και για να κηρύξει κανείς την Ορθοδοξία σε αυτή τη χώρα πρέπει να κατέχει και την αγγλική γλώσσα, ενώ το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική, οι λειτουργίες μας είναι στην ελληνική, η θησαυρή της ημνολογίας είναι στην ελληνική, τα σπουδαιότερα πατρικά συγγράμματα είναι στην ελληνική. Δυστυχώς δεν διατήρησαν οι Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών τη γλώσσα τους. Γλώσσα. Τη γλώσσα με την οποία μίλησαν οι Απόστολοι και έγραψαν το Ευαγγέλιο, επαναλαμβάνω. Δυστυχώς βλέπουμε, και είναι φαινόμενο τακτικό αυτό στις εκκλησίες μας μέσα, όλο και περισσότερες εκκλησίες να υιοθετούν πλέον την αγγλική γλώσσα στη Θεία Λειτουργία, ή μισή-μισή, ή μερικές εκκλησίες ολόκληρη την λειτουργία να την κάνουν στα αγγλικά. Οι Εβραίοι, κύριε Λιβανέ, που είναι ένα έθνος ζωτικό, με τα ελαττωματά του αλλά και με τις αρετές του,
από τους Εβραίους κατά σάρκα που ήρθε ο Χριστός, η Παναγία, οι Απόστολοι, ή το Ισραήλ υπήρξε το φυτώριο από το οποίο μεταφυτεύτηκε η αλήθεια σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να αναγνωρίζουμε τα καλά ενός λαού, δεν θα λέμε μόνο τα λεπτόματά του. Οι Εβραίοι που θέλουν να ζήσουν σαν έθνος και να μεγαλουργήσουν έχουν καθιερώσει ως επίσημη γλώσσα του Ισραήλ τη γλώσσα του Ισαΐα, την εβραϊκή γλώσσα που ομιλείται τον 8ο αιώνα π.Χ. Μάλιστα. Σαν να καθιερώναμε εμείς όχι τη γλώσσα του Πλάτωνος, μάλιστα, τη γλώσσα του Ομήρου. Και εμείς καταργήσαμε δυστυχώς και την απλή καθαρέβωσα στις ημέρες μας και τα παιδιά μας πηγαίνουν στους ναούς, ακούνε Ευαγγέλιο, ακούνε Απόστολο, ακούν τους ύμνους της Εκκλησίας, τις ευχές της Θείας Λειτουργίας και καταλαβαίνουν ελάχιστα πράγματα, δεν καταλαβαίνουν τίποτε και γι' αυτό δεν πηγαίνουν και στην Εκκλησία. Και αυτοί οι οποίοι κυβερνούν την Εκκλησία έπρεπε να σκεφτούν αυτό το δράμα που δημιούργησε η καταστροφή της ελληνικής γλώσσης, λοιπόν, το οποίο έχει προχωρήσει και στο χώρο της λατρείας του Θεού. Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, όπως πληροφορηθήκαμε από τα μέσα ενημερώσεως πριν αρκετό καιρό, η Αυστραλία καθιέρωσε την ελληνική γλώσσα σαν τη δεύτερη επίσημη γλώσσα του Αυστραλικού κράτους. Είναι... Και η Ισπανία εισήγαγε τα ελληνικά, τη νέα ελληνική γλώσσα και την αρχαία στα πανεπιστήμια της. Και η Γερμανία έγραψαν στα περιοδικά τους, όταν ο αρχιμασόνος ο Ράλης κίδευε την ελληνική γλώσσα και εκαυχάτω μέσα στο κοινοβούλιο ότι κηδεύομαι την καθαρέβουσα γλώσσα της πατρίδος. Η Γερμανία έγραψε στα περιοδικά τους, θα έχουμε την τιμή, λέει, στο μέλλον να διδάξουμε τους Έλληνες ελληνικά. Ντροπή μας. Δυστυχώς. Ντροπή μας. Ντροπή μας. Διότι η ελληνική γλώσσα, δεν το λέμε επειδή είμαι θα Έλληνας, το λένε οι μεγαλύτεροι φιλόλογοι, οι οποίοι είναι αρμόδια πρόσωπα να εκφραστούν για την αξία της γλώσσας. Λένε ότι είναι η ωραιότερη, εκφραστικότερη γλώσσα. Μάλιστα. Και πλουσία γλώσσα, αφού τόσοι όροι επιστημονικοί, τεχνικοί, φιλοσοφικοί που χρησιμοποιούν οι ξένοι έχουν ληφθεί από την ελληνική γλώσσα. Δυστυχώς πολλά θλιβερά πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Ο Θεός να λυπηθεί, αγαπητοί τηλεθεατές, την πατρίδα μας, όπως έχουν καταντήσει τα πράγματα εδώ στον ελληνικό χώρο. Μόνη ελπίς απομένει ο Θεός, ο Θεός να σώζει την Ελλάδα. Εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες γινόμαστε οι νεκροθάφτες της πατρίδος. Έγραψε, ενθυμούμε, προ μερικών ετών η Εστία ένα άρθρο, «Φίνης Γκρέτσιε, τέλος της Ελλάδος, θα βάλω εμείς τα φώπετρα πάνω στην πατρίδα μας, μη γέννητο». Ο Θεός, στον οποίον ο ελληνισμός έδωσε εκατομμύρια αγίους και μάρτυρες, θα φροντίσει για αυτό το έθνος. Κάποιο χαστούκι ακόμη θα φάμε, έτσι φαίνεται, και μετά θα ελεήσει ο Θεός το έθνος. Ίσως μερικοί ψευτοπροοδευτικοί που μας παρακολουθούν τώρα να νομίσουν ότι κινδυνολογούμε. Δεν κινδυνολογούμε, είναι ολοφάνδρος ο κίνδυνος πλέον. Έχει αλλοιωθεί ο τόπος, κύριε Λιβανέ. Να κάνουμε αυτοκριτική, να ομολογούμε την αλήθεια. Δυστυχώς την αλλίωση του έθνους μας τη βλέπουμε εμείς οι απόδημοι, οι οποίοι έχουμε αρκετό καιρό να επισκεφτούμε την πατρίδα και ενώ εσείς κάπως την έχετε συνηθίσει και δεν σας φαίνεται πολύ η διαφορά. Εγώ να πω κάτι που δεν είναι αυτοκολακία για τον απόδημο ελληνισμό. Ανήκω σε μια ομάδα ανθρώπων, σε μια ιεραποστολική αδελφότητα που δεν χρησιμοποιεί το νόμισμα, το κύδυλο που λέγεται κολακία. Πρέπει να ομολογήσω ότι στο εξωτερικό οι άνθρωποι αισθάνονται περισσότερο την πατρίδα, έχουν εντονότερο το πατριωτικό συνέστημα. Η ξενιτιά τους βοηθεί να αισθάνονται περισσότερο την πατρίδα και περισσότερο την Ορθοδοξία, αυτοί οι οποίοι δεν είναι businessmen, δεν είναι άνθρωποι του χρήματος, εργάζονται φυσικά να βγάλουν με το ψωμί τους, λοιπόν, αλλά εξακολουθούν να πιστεύουν στο Θεό, να πιστεύουν στην Ορθοδοξία. Αυτοί οι οποίοι έχουν την πίστη αισθάνονται και την πατρίδα και τη θρησκεία περισσότερο από εμάς εδώ στην Ελλάδα. Αυτή η απόσταση που μας χωρίζει εμάς τους αποδήμους από την Ελλάδα και από την κοιτίδα της Ορθοδοξίας που είναι η Ελλάδα, αυτή η νοσταλγία, αυτή μας έκανε
να σκεφτούμε να ιδρύσουμε την αδελφότητά μας. Ποιες δραστηριότητες, κύριε Λιβανέ, έχει, έτσι με λίγα λόγια, η αδελφότητά σας? Πριν πω στις δραστηριότητες, μια μεγάλη αδελφότητα αυτή με 700 μέλη, εμένα με καταπλήσει ο αριθμός αυτός. Πριν πω στις δραστηριότητες, θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα στους σκοπούς της αδελφότητας. Ποιοι είναι οι σκοποί της ιδρύσεώς μας? Ναι. Σκεφτήκαμε ότι το Τορόντο, με 120.000 περίπου κατοίκους, Έλληνες, έχει αυτή τη στιγμή 180 περίπου εθνικοτοπικούς συλλόγους από κάθε διαμέρισμα της πατρίδας. Προέχει το εθνικό στοιχείο, έτσι. Λοιπόν, και αυτοί οι σύλλογοι, οι εθνικοτοπικοί, σκοπό έχουν τη διατήρηση της ελληνικής μας ταυτότητας στο εξωτερικό, τη διατήρηση των παραδόσεών μας, των ηθών, των εθίμων. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε και για την διατήρηση της θρησκευτικής μας ταυτότητας. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος, ένας μεγάλος σκοπός, ένας από τους κυριότερους σκοπούς της ιδρύσεώς μας, είναι, μπορώ να πω, ταυτίζεται ο σκοπός αυτός με τον ίδιο το σκοπό της Εκκλησίας. Ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας? Είναι η σωτηρία των ψυχών. Μια ορθόδοξη αδελφότης δεν μπορεί να έχει σκοπούς διαφορετικούς από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αδελφότης λέγεται και η Εκκλησία μέσα στην Καινή Διαθήκη. Την αδελφότητα αγαπάτε, λέει ο Απόστολος, και εννοεί την Εκκλησία. Αφού όλοι είμαστε αδελφοί, όλοι οι Ορθόδοξοι. Η σωτηρία των ψυχών είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο ιδρύσαμε την αδελφότητά μας αυτή. Μα θα πει κάποιος, ιδρύσατε μια αδελφότητα για να σώσετε ψυχές? Όχι. Ψυχές δεν μπορούμε να σώσουμε εμείς, ούτε καν τις δικές μας τις ψυχές, πόσο μάλλον των αλλωνών. Βοηθούμε στο έργο της σωτηρίας, δεν λέμε ότι είμαστε σωτήρες. Αν μπορούσαμε να σώσουμε τις ψυχές των άλλων και τις δικές μας, δεν θα χρειαζόταν να κατέβει ένας Θεός και να σταυρωθεί και να χύσει το αίμα του πάνω στο σταυρό. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να φέρουμε τις ψυχές κοντά στο Χριστό, κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τη μόνη αληθινή Εκκλησία. Με ποιους τρόπους προσπαθείτε, κύριε Λιβανέ? Προσπαθούμε με πολλούς τρόπους. Πολλές είναι οι δραστηριότητές μας. Η διάδοση του Λόγου του Θεού είναι ένας ο κυριότερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να φέρουμε ψυχές κοντά στο Χριστό. Αυτό είναι το όπλο μας. Το μεγάλο όπλο αυτό είναι. Η διάδοση του Λόγου του Θεού. Πώς? Με βιβλία, με κασέτες, με φυλάδια, προσκαλώντας Ορθοδόξους θεολόγους από εδώ, από την πατρίδα, να έλθουν και να κηρύξουν το Λόγο του Θεού, να κηρύξουν Χριστό και Ορθοδοξία, με διάφορες διαλέξεις που κατά καιρούς οργανώνουμε. Άλλη δραστηριότητα οπωσδήποτε είναι η φιλανθρωπία. Κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν νοείται να κάνουμε πνευματική φιλανθρωπία, δηλαδή η Ιεραποστολή, εάν δεν υπάρχει συγχρόνως και η φιλανθρωπία, η υλική φιλανθρωπία. Μου θυμίζει ο λόγος σας ένα λόγο ξένο, ο οποίος είπε ότι δείξε ότι ενδιαφέρεσαι για το σώμα του συνανθρώπου για να πιστεύσει ότι ενδιαφέρεσαι και για το πνεύμα του, για την ψυχή του. Ακριβώς. Δείξε ότι ενδιαφέρεσαι για τις υλικές του ανάγκες για να πιστεύσει ότι ενδιαφέρεσαι όντως για τις πνευματικές του ανάγκες. Κακά τα ψέματα, κύριε Σωτηρόπουλε. Όταν το στομάχι είναι άδειο, δεν μπορείς να μιλήσεις για Χριστό στον άλλον. Έτσι. Θα σου πει, έχεις κάτι να μου δώσεις, μπορείς να μου γεμίσεις το στομάχι και μετά καθίσουμε να τα συζητήσουμε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί η υλική βοήθεια στοιχίζει, κύριε Λιβανέ, το να ανοίξεις το πορτοφόλι και να προσφέρεις, στοιχίζει. Να τον ανοίξεις το στόμα και να πεις λόγια δεν στοιχίζει. Και αν τα λόγια δεν συνοδεύονται και από την πραγματική αγάπη, την έμπρακτη αγάπη, καταντούν φλιαρία και υποκρισία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε Σωτηρόπουλε, τον τρόπο με τον οποίο μας υποδέχτηκαν οι αδελφοί μας, οι Σέρβοι Ορθόδοξοι στο Τορόντο, όταν με την συνεργασία του Ορθοδόξου Πατριαρχείου της Σερβίας στείλαμε ορισμένα τρόφιμα και ορισμένο ποσοστό ρουχισμού στους αδελφούς μας, τους δοκιμαζομένους στην Βοσνία Σέρβους. Ήταν πραγματικά συγκινητικές οι στιγμές που είδαμε. Λοιπόν, είναι και αυτός οπωσδήποτε τομέας της Ιεραποστολής και ασφαλώς. Δίνουμε μεγάλη σημασία και σε αυτόν. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Πρέπει να κάνουμε σαν χριστιανοί δύο ειδών ελεημοσύνες. Ελεημοσύνη με το λόγο του Θεού, που είναι πολύ μεγάλο πράγμα, και ελεημοσύνη υλική, με ό,τι υλικό αγαθό μπορεί κανείς
να βοηθήσει τον συνάνθρωπο, αφού ο άνθρωπος αποτελείται από δύο συστατικά, σώμα και ψυχή, και έχει ανάγκες και πνευματικές και υλικές ανάγκες. Ένας άλλος κύριος σκοπός της ιδρύσεώς μας είναι η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση των αιρέσεων. Και αυτός είναι ένας βασικός στόχος και σκοπός. Εδώ θέλω να πω ότι στον τομέα αυτών της αντιμετώπισης των αιρέσεων, του αντιαιρετικού αγώνος, της διαφώτισης του ποιμνίου ως προς τον κίνδυνο που διατρέχει από τις αιρέσεις, στον τομέα αυτό λάμπει δια της απουσίας της η διοικούσα εκκλησία μας. Ομιλώ για την εκκλησία του Καναδά, αλλά και η δική μας η εκκλησία εδώ στην Ελλάδα δεν πάει πίσω από ό,τι βλέπω. Αλωνίζουν την πατρίδα εκατοντάδες αιρέσεις σαν να είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν θα μας πείραζε περισσότερο, δεν θα μας πείραζε τόσο πολύ αν βλέπαμε απλώς την απουσία της διοικούσης εκκλησίας στον αντιαιρετικό αγώνα. Αυτό που εξοργίζει και γεμίζει με ιερή αγανάκτηση κάθε ορθόδοξο, συνειδητό ορθόδοξο Έλληνα του εξωτερικού, είναι η συνεργασία της διοικούσης εκκλησίας με τους αιρετικούς. Συνεργασία φωτός και σκότος, Χριστού και Βελίαλ. Δυστυχώς. Αληθείας και ψεύδος και πλάνης. Δυστυχώς, εκεί φτάσαμε. Θέλουμε επ' αυτού, έχουμε έτσι τα ενδιαφέροντα εδώ των αδελφών των Ελλήνων να μάθουν για τον κίνδυνο από τις αιρέσεις που διατρέχει ο απόδημος ελληνισμός, είναι ζωηρότερα ενδιαφέροντα. Θέλω να ακούσουμε μερικά πράγματα επ' αυτού του θέματος, κύριε Λιβανέ. Θα μπορούσε κανείς να περιμένει, κύριε Σωτηρόπουλε, μία αδελφότητα που αγωνίζεται εναντίον των αιρέσεων να συναντάει εμπόδια από τους ίδιους τους, να συναντάει. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή για μία σύντομη διαφήμιση. Βεβαίως. Και θα επανέλθουμε. Βεβαίως. Δείτε την Κυριακή στη Σελέα. Κύριε Λιβανέ, η αδελφότητα καταπολεμεί τις αιρέσεις. Ποιες αιρέσεις έτσι θεωρείτε πιο επικίνδυνες? Χωρίς αμφιβολία η αίρεση του χιλιασμού είναι η πιο επικίνδυνη στις ημέρες μας. Γιατί η αίρεση του χιλιασμού καταλύει τα πάντα. Αυτοί δεν αφήνουν λίθον επί λίθου. Δεν αφήνουν λίθο επί λίθου. Και εδώ το έχουμε τονίσει πολλές φορές στους φίλους τηλεθεατάς, ότι είναι η σατανικότερη αίρεση. Γκρεμίζει όσον εξαρτάται από αυτής όλο το οικοδόμημα του χριστιανισμού. Άλλες αιρέσεις που θεωρείται πολύ επικίνδυνες? Προτεσταντισμός. Αυτός είναι πανσπερμή αιρέσεων. Χιλιάδες μάλλον παραφιάδες. Πάνω από 2.000 τη στιγμή αυτή. Πάνω από 2.000 παραφιάδες. Ο χριστιανισμός δηλαδή δεν έχει γίνει χίλια κομμάτια πολεολόγος, αλλά χιλιάδες κομμάτια. Άλλη αίρεση που είναι επικίνδυνη. Τις οποίες αυτές 2.000 παραφιάδες τις ονομάζουν εκκλησίες μερικοί. Εκκλησίες. Η εκκλησία είναι μία, λέει η Αγία Γραφή. Η εκκλησία είναι μία. Η εκκλησία, λέμε, στο σύμβολο της πίστεως είναι μία. Αυτή που έχει την αλήθεια, την ορθή πίστη. Τα άλλα είναι αιρέσεις και σχίσματα. Άλλη αίρεση που θεωρείται επικίνδυνη πολύ, εκτός από τον Προτεσταντισμό. Ρωμαιοκαθολικισμός, ο οποίος. Ο παπισμός δηλαδή. Τον τον θεωρούσα επικίνδυνη αίρεση. Λοιπόν, ίσως οι αδελφοί μας οι οποίοι ζήσανε την Ουνία από κοντά στα ανατολικά κράτη να τη θεωρούν ως την πιο επικίνδυνη. Για εμάς τον Καναδά η πιο επικίνδυνη αίρεση δεν είναι ο Ρωμαιοκαθολικισμός. Τον παπισμό τον βλέπουμε και ξέρουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι ύπουλος. Η αίρεση η οποία κρύβει μεγάλο δόλο είναι ο οικουμενισμός. Δεν είναι ύπολος ο παπισμός, είναι δηλαδή, αλλά δεν είναι στο μέγεθος που είναι ο οικουμενισμός. Τι αντίληψη έχετε για τον οικουμενισμό, πώς αντιλαμβάνεστε αυτή την κίνηση του οικουμενισμού στις Έλληνες του εξωτερικού, κύριε Σωτηρόπουλε, Λιβανέ? Εσείς σαν θεολόγος, έγκριτος θεολόγος, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα την αίρεση του οικουμενισμού. Έχετε κηρύξει επανειλημμένως εναντίον της αιρέσεως αυτής. Έχετε διαφωτίσει το ποίμνιο, το ορθόδοξο. Ο οικουμενισμός είναι μια κίνηση η οποία ξεκίνησε από τις αρχές του αιώνος μας, κοντά στο 1920. Βρήκε πάρα πολλούς οπαδούς. Στις ημέρες μας ανθεί η αίρεση αυτή.
και βασικά στηρίζεται σε μια προτεσταντική θεωρία, τη λεγόμενη θεωρία των κλάδων, η οποία τι μας λέει? Μας λέει ότι η αλήθεια δεν υπάρχει σε μία εκκλησία, δεν υπάρχει μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία ολόκληρη η αλήθεια. Υπάρχει σε όλες τις εκκλησίες. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, στις 2000 και πλέον προτεσταντικές σε εισαγωγικά εκκλησίες, και ο μόνος τρόπος να βρούμε ολόκληρη την αλήθεια είναι να ενωθούν όλες αυτές οι λεγόμενες εκκλησίες μεταξύ τους. Για να βρεθεί ολόκληρη. Εάν ενωθούν όλες αυτές οι εκκλησίες που έχουν μέρος της αληθείας, δεν θα ενωθούν και τα ψεύδη και οι πλάνες? Οπωσδήποτε. Γιατί έχουν ένα μέρος της αληθείας και το υπόλοιπο είναι πλάνη, ψεύδος. Δεν θα ενωθούν και οι πλάνες, δεν θα ενωθούν και οι κακοδοξίες, οι αιρέσεις. Λοιπόν, ο οικουμενισμός στοχεύει στην ένωση όλων των χριστιανικών, ας το θέσω έτσι, στην ένωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της μόνης αληθινής Εκκλησίας, μετά των υπολείπων χριστιανικών ομολογιών και δογμάτων, σε πρώτο στάδιο, και σε δεύτερο στάδιο στοχεύει στην ένωση όλων των θρησκειών. Συνεπώς είναι πανέρεση, όπως είπε ο αείμνηστος νεότερος πατήρ της Εκκλησίας, θα έλεγα, ο Ιουστίνος Πόποβης, είναι πανέρεσης. Να προχωρήσουμε τώρα και να πούμε ότι ο οικουμενισμός δεν είναι απλώς πανέρεσης, είναι πανθρησκεία. Πανθρησκεία θέλει να ενώσει όλες τις θρησκείες με τη μόνη αληθινή θρησκεία, την μόνη αληθινή εκκλησία, την Ορθοδοξία. Γι' αυτό είναι όντως η πιο επικίνδυνη και η πιο ύπουλη κίνηση των ημερών μας, του αιώνος μας, του αιώνος τούτου, του απατεώνος, διότι προπαγανδίζεται με μεγάλα συνθήματα, το σύνθημα της αγάπης, της συναδερφώσεως των λαών, της ειρήνης, της προόδου. Λοιπόν, κάτω λένε οι θρησκείες και λοιπά, λένε η νέα εποχή, κάτω τα σύνορα, κάτω οι πατρίδες, να ενωθούμε όλοι για να προοδεύσει ο κόσμος στην πραγματικότητα, να τον βρει ο Αντίχριστος έτοιμον, ενωμένο να τον κυβερνήσει. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι οι οικουμενιστές αρχιερείς έξω στο εξωτερικό φτάνουν σε τέτοιο σημείο πτώσεως που ξεπερνούν και τους ίδιους τους χιλιαστές στη διαστρέβλωση των γραφών. Παίρνουν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και ορισμένα χωρία από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Οι οικουμενιστές. Δεσποτάδες και πατριάρχες και ιερείς. Και τι λένε? Λοιπόν, ή ναός ή νεν. Δηλαδή όλη αυτή την κίνηση που κάνουμε είναι για να ενωθούμε, να γίνουμε ένα σώμα, μία πίμνη, εις ποιμήν, ο χριστιανισμός να ενωθεί και να είμαστε ένα, όπως παρεκάλεσε τον Πατέρα ο Χριστός ως άνθρωπος όταν είναι προσήφιωτος στην Γετσημανή και είπε: «Κύριε, Πατέρα, όπως εμείς είμαστε ένα, εγώ και εσύ, έτσι κάνε να είναι και αυτοί ένα, οι μαθητές μου». Αλλά λέει εν ημίν απέναντί μας ένα, το οποίο σημαίνει να είμαστε ένα όταν έχουμε το αυτό πνεύμα, το αυτό φρόνημα, την αυτή πίστη. Όχι να είναι ένα ο διάβολος με τον άγγελο. Ενότητα πίστεως. Όχι ο ψεύτης με το, ο ασεβής με τον ευσεβή, ο αιρετικός με τον ορθόδοξο. Την ενότητα της πίστεως ζητεί η Γραφή και ζητεί η Εκκλησία. Δυστυχώς. Να ενωθούμε, ναι, πολύ καλό και άγιο πράγμα είναι, αλλά να ενωθούμε στο έδαφος της αλήθειας. Όχι στο έδαφος της πλάνης. Μα στην ένωση δεν λέει κανείς όχι. Τότε να ενωθούμε και με τους δαίμονες και με τους διαβόλους, όπως ενώνονται οι πνευματιστές, όπως ενώνονται οι σατανιστές, οι μάγοι, οι μάγισσες. Να ενωθούμε και με τους διαβόλους τότε. Μάλιστα. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι στην προσπάθειά μας να διαμαρτυρηθούμε στην έκταση αυτή που έχει πάρει ο οικουμενισμός στις ημέρες μας και κυρίως στην πόλη του Τορόντο και στον Καναδά ολόκληρο. Συναντάτε αντιδράσεις, είπατε προηγουμένως. Τεράστιες αντιδράσεις. Από τη διοίκηση της Εκκλησίας. Δυστυχώς. Αυτό που κάναμε είναι ότι λάβαμε ευκαιρία λόγω της παρελάσεως της 25ης Μαρτίου που έγινε στο Τορόντο και κατεβήκαμε κι εμείς ως αδελφότης με τα λάβαρά μας στην παρέλαση και υψώσαμε και ένα πανό το οποίο έλεγε «Έξω ο οικουμενισμός από την Εκκλησία του Χριστού». Λοιπόν, αυτό το πανό ενόχλησε πάρα πολύ εκεί τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Σωτήριο
και βγήκε στα μέσα ενημέρωσης και τι είπε. Είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πλανεμένοι, είναι φανατικοί, δεν πειράζει, αυτά είναι παράσημα τα οποία μας... Πλανεμένος ήταν ο Απόστολος Παύλος που έλεγε με τα πρώτην και δευτέραν ουθυσίαν μακριά από τους αιρετικούς. Πλανεμένος ήταν ο Απόστολος Ιωάννης που έλεγε τους αιρετικούς, δεν θα τους λέτε ούτε καλημέρα, ούτε στο σπίτι σας θα τους λέτε ούτε καλημέρα. Πλανεμένοι ήταν αυτοί. Ναι, η γνώμη του... Και ο Χριστός πλάνη κήρυξε όταν είπε ότι ένα γιώτα αν ακυρώσουμε από το λόγο του, από την πίστη, αποκλειόμεθα από τη βασιλεία του. Πλανεμένος ήταν ο Χριστός. Είναι ο αμήν και η αλήθεια. Διαβάζουν αυτοί οι δεσποτάδες που λέτε, αυτοί οι οικουμενιστές δεσποτάδες, γιατί έχουμε και καλούς δεσποτάδες. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα οι επίσκοποι είναι ευτύχημα ότι σχεδόν όλοι έχουν ορθόδοξο φρόνημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ένας, δύο, τρεις οικουμενιστές. Πιστεύω ότι όλοι οι άλλοι έχουν ορθόδοξο φρόνημα. Αλλά στο εξωτερικό που περιοδεύω και εγώ, αμφιβάλλω και να μην θεωρήσει κανείς υπερβολικό το λόγο μου και να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, κύριε Λιβανέ. Στο εξωτερικό αμφιβάλλω αν υπάρχει ένας επίσκοπος με ακρεφνές ορθόδοξο φρόνημα και πολέμιος του οικουμενισμού και των άλλων αιρέσεων. Στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου κυρίως, αλλά και στη δικαιοδοσία των άλλων πατριαρχείων, με εξαίρεση το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, στο οποίο υπάρχουν ορισμένα. Και εδώ έχουμε κάνει την εξαίρεση αυτή. Λοιπόν, στα υπόλοιπα πατριαρχεία και κυρίως ομιλώ για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αμφιβάλλω και εγώ, εάν υπάρχει, να το πω ξεκάθαρα, εάν υπάρχει Ορθόδοξος Αρχιερέας. Και οι ιερείς πολλοί είναι οικουμενιστές. Εδώ φοβερά πράγματα συμβαίνουν, αγαπητοί τηλεθεατές. Νομίζω το είπα κι άλλοτε. Ένας παπάς στο Βανκούβερ του Καναδά, Έλληνας Ορθόδοξος, εκπρόσωπος της Ορθοδόξης Εκκλησίας, είπε ότι δεν είναι ο Απόστολος Ιωάννης ο μαθητής της αγάπης, γιατί αυτός έλεγε να μην δεχόμεθα τους αιρετικούς, να μην τους λέμε χαίρετε. Εμείς, λέει, είμαστε οι μαθητές της αγάπης που αγκαλιάζουμε όλο τον κόσμο, δηλαδή και τους αιρετικούς. Μάλιστα. Και άλλος παπάς στο Μόντριαλ έλεγε η ένωση έχει γίνει de facto και ότι εγώ αγωνίζομαι για την πρόοδο του οικουμενισμού. Μάλιστα. Εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι το σύνθημά μας έξω οικουμενισμός από την Εκκλησία. Της ψευδοενώσεως δηλαδή των εκκλησιών. Μάλιστα. Των λεγόμενων εκκλησιών, γιατί η Εκκλησία είναι μία. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Το σύνθημά μας έξω οικουμενισμός από την Εκκλησία του Χριστού το θεώρησε ο Σεβασμιότατος εκεί Μητροπολίτης κύριος Σωτήριος ως έξω, τι λένε αυτοί οι πλανεμένοι, έξω η επιθυμία του Χριστού είναι όσοι εν. Δηλαδή ο Χριστός επιθυμεί να γίνουν όλα ένα. Να γίνουμε ένα, άνθρωποι, αλλά μέσα με την αλήθεια. Εμείς οι Έλληνες μπορούμε να γίνουμε ένα με τους Τούρκους αφού οι Τούρκοι πολεμάνε την πατρίδα μας. Μπορούμε να γίνουμε ένα αφού επιβολεύονται την πατρίδα μας. Να γίνουμε ένα αν οι αιρετικοί εγκαταλείψουν τις αιρέσεις τους, τότε μάλιστα να γίνουμε ένα. Χαρά και ευλογία. Αλλά εφόσον επιμένουν στις αιρέσεις τους, πώς μπορούμε να γίνουμε ένα. Μα το πρόβλημα, κύριε Σωτηρόπουλο, είναι ότι οι αιρετικοί δεν εγκαταλείπουν τις αιρέσεις τους. Μα αυτό λέμε, αφού δεν εγκαταλείπουν. Οι Ορθόδοξοι αρχιερείς εγκαταλείπουν την Ορθοδοξία. Αυτό συμβαίνει στις ημέρες μας. Αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό. Οι Ορθόδοξοι αρχιερείς έχουν εγκαταλείψει την Ορθοδοξία. Καταπατούν συνεχώς θείους και ιερούς κανόνες, αποστολικούς κανόνες. Κανόνες οικουμενικών συνόδων, τοπικών συνόδων, τους καταπατούν ασύστολα. Είναι θλιβερό. Έχω ακούσει ότι μέσα στους Ορθοδόξους ελληνικούς ναούς βάζουν αιρετικούς και κάνουν σπερινούς, συμπροσευχές, προσφωνήσεις, αντιφωνήσεις. Επανειλημμένως. Αυτά είναι γεγονότα. Επανειλημμένως, πριν στις 25 Ιανουαρίου του 1996, ανήμερα της εορτής του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, κάλεσε ο επίσκοπός μας, νυν Μητροπολίτης, κύριος Σωτήριος, μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου το Ρόντο, τον Πατριάρχη των Αρμενίων, τον Καρεκίν τον Πρώτο, σε συμπροσευχή, και δεν έφτανε μόνο αυτό. Συμπροσευχές έχουν γίνει πολλές. Τον ανέβασε στον αρχιερατικό θρόνο του Αγίου Γεωργίου, του Ορθοδόξου Ναού, και αυτός με τους ιερείς του κάθισε από κάτω και δεχόταν τις ευλογίες του. Τον ανέβασε στον αρχιερατικό θρόνο, Μάλιστα. Μάλιστα. Βγάλαμε φυλάδια, βγήκαμε στα ραδιόφωνα, ενημερώσαμε τον κόσμο, δώσαμε συνεντεύξεις και θεωρηθήκαμε φανατικοί.
και αντί να καθιερωθεί προήχθη από επίσκοπο σε Μητροπολίτη. Μητροπολίτη. Λοιπόν, σκεφτείτε, ας σκεφτούν και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, τον Μέγα Αθανάσιο να ανεβάζει τον Άριο στον Ορθόδοξο Αρχιερατικό Θρόνο και να κάθεται αυτός με τους υπολείπους ιερείς του από κάτω να παρακολουθούν και να δέχονται τις ευλογίες. Ο δε μονοφυσιτισμός, αγαπητοί τηλεθεατέ, γιατί μονοφυσίτη, πατριάρχη, ανέβασε ο Τωρόντος, ο Τύριος, πάνω στον Ορθόδοξο Θρόνο, λοιπόν, και συμπροσευχήθηκαν. Ο μονοφυσιτισμός δεν είναι μικρή αίρεση. Αρνείται την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Και αν αρνείται την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, αρνείται τη Θεία Οικονομία. Λέμε ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Τι άνθρωπος έγινε? Λέμε ότι κακοπάθησε, ότι υπέστη πάθη, ότι σταυρώθηκε, ότι απέθανε, ότι αναστήθηκε. Αν δεν ήταν πραγματικός άνθρωπος, αυτό είναι ένα θέατρο, ένας εμπεγμός. Και όμως τους δέχονται. Και εγώ στην Αριζόνα που είχα πάει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είδα να μπαίνουν μέσα στους Ορθόδοξους ναούς ενσώματι οι μονοφυσίτες να παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία και ενσώματι μετά να πηγαίνουν να κοινωνούν. Μάλιστα. Δεν φτάνει αυτό. Βγήκε ο αρχιερέας μας και κάποιος άλλος ιερέας της Ιεράς Μητροπόλεως μας και δήλωσαν επισήμως και δημοσίως ότι ο Πατριάρχης των Αρμενίων είναι Ορθόδοξος και η Αρμενική Εκκλησία είναι πλέον Ορθόδοξη. Έγινε κάποια συμφωνία, λέει, στο Σαμπεζί της Ελβετίας. Αυτή δεν την επεδέχθη η Εκκλησία. Δεν έγινε καμιά σύνοδος να την εγκρίνει. Μα η Εκκλησία θεωρούν τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Ούτε οι επίσκοποι αυτοί θεωρούν τον εαυτό τους Εκκλησία. Καλά το λέτε. Αυτό είναι αίρεση όμως. Ναι. Η Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών, κλήρος και λαός. Όχι, όταν κύριος... μιλούν για Εκκλησία, οι οικουμενιστές εννοούν τον εαυτό τους. Λάθος. Η Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών, κλήρος και λαός, και το κύριο σώμα της Εκκλησίας είναι ο λαός, διότι αυτοί είναι οι πολλοί. Και σύμφωνα με την εγκύκλιο των Πατριαρχών της Ανατολίας του 1848, ο πιστός λαός αυτός είναι ο φύλαξης της πίστης, ο φύλαξης της Ορθοδοξίας. Είναι πάρα πολλά. Θα χρειαζόμασταν ώρες, πολλές εκπομπές για να ενημερώσουμε εδώ το εκλεκτό αυτό ακροατήριο. Αυτούς που αντιδρούν και, σε αυτούς που αντιδρούν και διαμαρτύρονται ζωηρά, πώς συμπεριφέρονται οι επίσκοποι, οι ιερείς? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μας βαφτίζουν με το όνομα φανατικοί. Φανατικοί. Ναι. Ο Ζήλος υπερασπίζουμε τους ιερούς κανόνες. Ο Ζήλος ονομάζεται φανατισμός στις ημέρες μας. Δεύτερον, μας χαρακτηρίζουν πλανεμένους. Η αλήθεια ονομάζεται πλάνη. Αυτή είναι η διαστροφή του διαβόλου. Φτάνουν και στο σημείο να αποκλείουν ορισμένους χριστιανούς από το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Αυτό είναι μικρός αφορισμός, λέγεται. Σας αφορίζουν δηλαδή. Αγκαλιάζουν αυτοί που μιλάνε περί αγάπης, αγκαλιάζουν τους αιρετικούς, τους παπικούς, τους προτεστάντες, τους μονοφυσίτες, λοιπόν τους οικουμενιστάς, αγκαλιάζουν όλους αυτούς και διώκουν τα πνευματικά τους τέκλα, τους Ορθοδόξους, τους ηγετικούς Ορθοδόξους, οι οποίοι έχουν μέσα τους το θάρρος να διαμαρτύρονται για τα άτοπα που συμβαίνουν στον χώρο της Εκκλησίας. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι εδώ, ώστε να καταλάβουν και οι τηλεθεατές που μας ακούνε ότι αυτά δεν είναι υπερβολές που λέμε, αλλά είναι πράγματα τα οποία τα συναντάμε καθημερινό στο εξωτερικό. Πριν αρκετά χρόνια, με τις ευλογίες του αρχιερέως μας εκεί, δίδασκε μέσα σε Ορθοδόξους ναούς κρυπτοευαγγελικός. Λοιπόν, κήρυκας, ο οποίος ανήκε στην οργάνωση εδώ Τα Καλά Νέα, προτεστατική οργάνωση, η οποία υπάρχει εδώ. Ευαγγελικός. Δίδασκε μελέτη Αγίας Γραφής σε Ορθοδόξους ναούς με την ευλογία του Επισκόπου μας. Δεν ήξεραν μερικοί ότι αυτός είναι αιρετικός? Ήξεραν. Το κατήγγειλαν στο δάσκοτα. Το καταγγείλαμε. Και τι θέση έλαβε ο δεσπότης? Σχημάτισε μια επιτροπή από ιερείς και τους είπε πηγαίνετε να ελέγξετε. Ναι. Πήγαν οι ιερείς αυτοί, ελέγξανε και το πόρισμα της επιτροπής ήταν ότι καλά τα λέει, αλλά είναι λίγο χριστοκεντρικός. Χριστοκεντρικός είναι κάθε χριστιανός, λοιπόν, πραγματικός. Λοιπόν, τελικώς, είναι λίγο χριστοκεντρικός. Δηλαδή, αυτό είναι αλόκοτο πράγμα που είπα. Τελικά βρέθηκαν στοιχεία τα οποία απεδείκνυαν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε σχέσεις με Τα Καλά Νέα, την προτεσταντική εδώ παραφιάδα, και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, ο Θεοφιλέστατος τον απέλησε. Δυστυχώς, λοιπόν, και εγώ διαπίστω στο εξωτερικό, οι ιερείς έχω καλέσει Ιησουίτες και άλλους αιρετικούς
να κηρύξουν στα ορθόδοξα πληρώματα, και όταν διαμαρτυρήθηκαν μερικοί χριστιανοί που είναι όντως χριστιανοί, οι παπάδες, ξέρετε τι απήντησαν, κύριε Λιβανέ? Αυτοί, λένε, είναι καλύτερα από εμάς τους Ορθοδόξους. Μάλιστα. Παπάδες που εκπροσωπούν την Ορθοδοξία. Μάλιστα. Είναι σημεία των καιρών αυτά. Κύριε Σωτηρόπουλε, μας απασχολεί το θέμα των μεικτών γάμων στο εξωτερικό. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση τώρα με τη σειρά μου. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Μητροπόλεως, Ιεράς Μητροπόλεως Τορόντο, οι μεικτοί γάμοι αυτή τη στιγμή στον Καναδά υπερβαίνουν το 65%. Οι περισσότεροι δηλαδή Ορθόδοξοι Έλληνες έρχονται σε γάμο με ετερόδοξα, με αιρετικά πρόσωπα. Λοιπόν, οι γάμοι αυτοί πώς πρέπει να γίνονται? Δεν πρέπει να γίνονται. Αν θέλουμε να πούμε ότι πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, πιστεύουμε στην Ορθοδοξία. Ο Απόστολος Παύλος λέει να γίνεται ο γάμος εν Κυρίω. Τι θα πει εν Κυρίω και όχι εν διαβόλο? Ο πιστός να παίρνει πιστή. Αυτό θα πει. Ο Ορθόδοξο να παίρνει Ορθόδοξη. Όχι να παίρνει αιρετικά ή αλόθρησκη. Αυτό θα πει γάμος εν Κυρίω. Το ότι γίνονται μεικτοί γάμοι, αυτό οφείλεται στην προδοτική, θα έλεγα, τακτική των αρχιερέων έναντι των αρχών του χριστιανισμού, διότι αυτοί εγκρίνουν δυστυχώς τους μεικτούς γάμους. Εάν δεν στεφάνωναν κανένα ζεύγος που κάνει μεικτό γάμο, λοιπόν, δεν θα κάναν οι Ορθόδοξοι μεικτούς γάμους. Από την άλλη μεριά, τώρα έχουμε... το στεφανώνουν, λοιπόν, έχουν χαλαρώσει τη ζωή την πνευματική, του στεφανώνουν, και γι' αυτό έχουν γίνει τώρα οι πλειονότητες. Είναι οι πλειονότητες. Των γάμων, οι μεικτοί γάμοι είναι οι πλειονότητες πλέον. Και όταν ο Καναδάς παρουσιάζει τέτοια στατιστικά, να σκεφτούμε ότι τι παρουσιάζει η Αμερική, ας πούμε. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι επανειλημμένως έχουμε παραδείγματα καθημερινά ετεροδόξων οι οποίοι επιθυμούν να βαπτιστούν και να γίνουν Ορθόδοξοι για να τελέσουν μετά το γάμο με το Ορθόδοξο πρόσωπο, και οι ιερείς μας επανειλημμένως τους εμποδίζουν να βαπτιστούν, να δεχτούν το Ορθόδοξο βάπτισμα, λέγοντάς τους ότι το χρήσμα είναι υπεραρκετό για να τους δεχτεί η Ορθοδοξία. Είναι σωστό αυτό? Κύριε Λιβανέ, δηλαδή δέχονται οι ιερείς μας την εγκυρότητα των μυστηρίων των Ρωμαιοκαθολικών? Είναι έγκυρα τα μυστήρια των Ρωμαιοκαθολικών? Είπαμε, η Εκκλησία είναι μία. Αυτή που δεν άλλαξε τίποτε από την πίστη. Είναι ιστορικό γεγονός ότι η Ορθοδοξία στον 20ο αιώνα πιστεύει ότι πίστευαν κατά σειράν οι 19 προηγούμενοι αιώνες. Στην πίστη δεν αλλάξαμε τίποτε. Ας έρθει ο κύριος Φέγκος ή οποιοδήποτε άλλος που τον άκουγα το πρωί και με πολύ έτσι τέχνη μιλάει και προσελκύει στον προτεσταντισμό ψυχές, δυστυχώς τον καταγγέλω από εδώ, και είπαμε ότι θα κάνουμε μία ή περισσότερες συζητήσεις από τα κανάλια για το θέμα της αρπαγής, και είπε ναι και όλο αναβάλει. Λοιπόν, και αποφεύγει το πικρό ποτήρι ο κύριος Φέγκος. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι αιρετικοί προκαλούνται να μας αποδείξουν ότι εμείς οι Ορθόδοξοι αλλάξαμε έστω ένα δόγμα από τα δόγματα της Αρχαίας Εκκλησίας. Δεν αλλάξαμε τίποτε. Λοιπόν, εμείς είμαστε η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και δεν είναι αρχισισμός που είπε ένας ανάξιος δεσπότης, ούτε υπεροψία που είπε ένας άλλος ανάξιος δεσπότης, να λέμε ότι κατέχουμε την αλήθεια. Είναι ομολογία πίστεως. Λοιπόν, εμείς έχουμε την ορθή πίστη, και συνεπώς στην Εκκλησία μας ισχύουν τα μυστήρια. Στον παπισμό, στον προτεσταντισμό δεν υπάρχουν μυστήρια. Αφού είναι αιρετικοί, συνεπώς δεν έχουν βάπτισμα. Αν είχαν βάπτισμα έγκυρο, θα είχαν και τα άλλα μυστήρια. Γιατί δηλαδή πρέπει έναν παπικό, όταν προσέχει την Ορθοδοξία, να του κάνουμε μόνο χρήσμα και να του αναγνωρίζουμε το βάπτισμα? Αν είναι έγκυρο το βάπτισμα, είναι και όλα τα μυστήρια. Τα μυστήρια και το χρήσμα και όλα. Αυτά είναι αντιφατικά πράγματα. Εάν η Εκκλησία κατά το παρελθόν δέχτηκε χωρίς αναβάπτιση Λατίνους, αυτό είναι διότι η βούληση της Εκκλησίας εκείνη την ώρα που δεχόταν τον Λατίνο καθιστούσε έγκυρο το βάπτισμα που είχε κάνει ο Λατίνος. Λοιπόν, του καθιστά εκείνη τη στιγμή που προσέρχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία έγκυρο. Μάλιστα. Αλλά το καλό είναι να μην υπάρχουν προβλήματα συνειδήσεως,
όχι μόνο να χρέονται, αλλά και να βαπτίζονται. Μα όσοι έχουμε τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, έχουμε τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, έχουμε τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο του αιώνα μας που τελεί θαύματα. Και οι τρεις αυτοί ισχυρίζονται ότι οι παπικοί δεν έχουν μυστήριο. Ξέρετε πόσο καταδίωξαν οι δεσποτάδες και οι πατριαρχάδες τον Άγιο Νεκτάριο όταν ζούσε. Τώρα μαζεύονται και κάνουν συνέδρια και διαλέξεις. Μάλιστα. Και ομιλίες και αυτό υπέρ του Αγίου Νεκταρίου. Λοιπόν, και αν ήταν ζούσαν στην εποχή του Αγίου Νεκταρίου που διωκόταν απεινώς από τους πατριάρχες και τους δεσποτάδες, λοιπόν, δεν θα καπτοπλησίαζε κανείς. Και τώρα ακινδύνως βέβαια κάνουν συνέδρια και το πλέγουν το εγκόμιο. Έτσι συμβαίνει. Τους Αγίους όσο ζούνε τους ποτίζουμε χολί και φαρμάκι. Και όταν πεθαίνουν τους βάζουμε στην εικόνα και τους προσκυνάμε. Μάλιστα. Είναι άξιο προσοχής αυτό που θα πω τώρα. Έχουμε ρωμαιοκαθολικούς ιερείς στο Τορόντο, ιερείς σε εισαγωγικά βέβαια, οι οποίοι έρχονται και ζητούν αγιασμό από τους δικούς μας ιερείς, με τη δικαιολογία ότι ο δικός τους δεν διατηρείται. Πραγματικά και δεν διατηρείται. Έχουμε στην ενορία που εκκλησιάζομαι, τακτικώς έρχεται ο ρωμαιοκαθολικός ιερέας από την απέναντι εκκλησία και ζητάει αγιασμό. Και του λέει ο δικός μας: γιατί δεν διατηρείται. Δεν γνωρίζω γιατί δεν διατηρείται. Δώσε μου το δικό σας και από εκεί πέρα μην ρωτάς πολλά πράγματα. Ξέρω και άλλες περιπτώσεις τέτοιες που ρωμαιοκαθολικοί ζητούν αγιασμό από τους δικούς μας και λένε: οι Ορθόδοξοι αυτοί διατήρησαν την παράδοση. Αφού δεν ισχύει ούτε ο αγιασμός τους, πώς θα ισχύουν τα μυστηριά τους. Μάλιστα. Έρχεται ένας παπικό να γίνει Ορθόδοξος, θα τον βαπτίσουμε. Δεν είναι αναβάπτιση αυτή που απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες. Είναι το ένα, το κανονικό, το αληθινό βάπτισμα. Το Ορθόδοξο αυτό είναι βάπτισμα. Το άλλο είναι κολύμπι. Δεν είναι βάπτισμα. Κύριε Λιβανέ, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τη μασονία και τα παρακλάδια της, ιδίως στην Αχέπα, διότι ξέρω ότι στο εξωτερικό πάρα πολλοί Έλληνες είναι μασόνοι, ανήκουν στην Αχέπα. Τι γνώμη έχετε από αυτό? Το αν είναι πολλοί οι μασόνοι στο εξωτερικό ή αν είναι περισσότεροι από ότι είναι οι Έλληνες εδώ, δεν το γνωρίζω. Δυστυχώς οι Έλληνες έχουν το θλιβερό προνόμιο να σπάνε πάρα πολλά ρεκόρ του καπνίσματος, της καταναλώσεως συνοπνευματοδών ποτών. Πάρα πολλά άσχημα ρεκόρ. Ίσως έχουν και το ρεκόρ αυτό. Εύχομαι να μην το έχουν. Ως προς την Αχέπα, δεν θα πω δικά μου λόγια, γιατί μπορεί να παραξηγηθώ κιόλας. Θα πω λόγια τα οποία είπε, δήλωσε δημοσίως σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ της Νέας Υόρκης, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, ο ύπατος πρόεδρος της Αχέπα, ο κύριος Μακρύς. Τι είπε ο κύριος Μακρύς? Παραδέχτηκε δημοσίως σε δημοσιογράφο ότι οι καταβολές της οργανώσεως, της ελληνοαμερικανικής οργανώσεως Αχέπα, είναι μασονικές. Και ότι το γνωρίζει αυτό και ο αρχιεπίσκοπος, ο τέος αρχιεπίσκοπος κύριος Ιάκωβος, και τους έχει συστήσει να προσπαθήσουν όσο μπορούν να αποβάλουν τις καταβολές αυτές, να ξεκαθαρίσουν την οργάνωση από τα μασονικά στοιχεία. Το άλλο που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή κλονίζεται η οργάνωση αυτή από μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα. Να προσθέσω κάτι ευχάριστο, διότι δεν πρέπει να λέμε μόνο τα τροτά, πρέπει να λέμε και τα θετικά στοιχεία. Αναφέρομαι. Ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, είδε προς τιμήν του ότι κατεδίκασε με σκληρή γλώσσα μάλιστα τους Lions ως παρακλάδι. Το παρακλάδι αυτό το μασονικό. Έγινε αυτό. Ναι. Το γράψανε. Ναι. Κατεδίκασε με φοβερή γλώσσα τους Lions και αυτό είναι προς τιμήν του. Είναι ένα ενθαρρυντικό σημείο. Ναι, είναι προς τιμήν του. Να λέμε και τα καλά. Από την άλλη πλευρά έχουμε αρκετούς αδελφούς, Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι είναι μασόνοι. Και επίτροποι μαθαίνω μέσα σε ναούς. Αρκετοί. Και ακόμη και κληρικοί. Κληρική στο Τορόντο ιδιαίτερα δεν γνωρίζω. Γενικότερα στην Αμερική. Γενικότερα ναι. Γενικότερα ναι, στη μεγάλη αυτή ήπειρο της Αμερικής, υπάρχουν. Της Αυστραλίας. Δεν μου λέτε, ένας παπάς οικουμενιστής με κοινωνάει έναν μασόνο. Βεβαίως. Τον κοινωνάει. Βεβαίως. Ενώ ένα Ορθόδοξο, εάν του πει ο δεσπότης μην τον κοινωνάζει ότι διαμαρτυρήθηκε εναντίον των αιρέσεων, των συμπροσευχών. Δυστυχώς κύριε Σωτήρο, και λοιπά, δεν τον κοινωνάει. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, δεν είναι αυτό σημείο των καιρών. Δυστυχώς, εδώ εξάς. Κύριε Λιβανέ, μιλάμε για εσχατολογικά σημεία και όχι μόνο αυτό. Σας καλέσαμε εκεί σήμερα να μας πείτε μερικά πράγματα για τη θρησκευτική κατάσταση στο εξωτερικό.
ακριβώς διότι τέτοια κατάσταση θεωρούμε σημείο των καιρών. Σημείο των καιρών είναι ένα πρόδρομο σημείο της εμφανίσεως του Αντεχρίστου. Ανάξει αρχιερείς, ανάξει ιερείς, ανάξει λαϊκοί, χριστιανοί, θεολόγοι και άλλοι, και αιρέσεις και άλλες θρησκείες πυρετωδώς προετοιμάζουν το έδαφος για τον ερχόμενο Αντίχριστο. Θέλω να μας πείτε, σε ένα λεπτό μόνο περιθώριο έχουμε, ένα σύντομο μήνυμα, κύριε Λιβανέ. Το μήνυμα, κύριε Σωτηρόπουλε, που θα ήθελα να δώσω στους αγαπητούς τηλεθεατές που μας παρακολουθούν είναι το εξής, ότι γίνεται πολλή συζήτηση τον τελευταίο καιρό για τα ίμια, τις βραχονισίδες ίμια στο Αιγαίο. Λοιπόν, αυτές οι βραχονισίδες έχουν ποτιστεί με αίμα. Κάθε σπιθαμή ελληνικού εδάφους είναι ποτισμένη με αίμα ηρώων της φυλής μας. Και έχουμε πει ότι θα τις υπερασπίσουμε, έστω και αν είναι δυνατόν, να θυσιάσουμε τη ζωή μας για αυτές. Υπάρχουν όμως και οι βραχονισίδες της πίστεώς μας, οι οποίες, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας μας. Έτσι. Το μήνυμα που θέλω να δώσω εγώ προς πάσα κατεύθυνση, Πατριαρχία, Αρχιεπισκοπές, Επισκοπές, το Άγιο Όρος, τους μοναχούς, το λαό, τις Ορθόδοξες Χριστιανικές Αδελφότητες, είναι το εξής, ότι δεν θα επιτρέψουμε να παραδοθεί σπιθαμή εδάφους από τις βραχονισίδες που λέγονται οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας μας. Παρόλη την αμαρτωλότητά μας, παρόλες τις ατέλειές μας εκεί στο εξωτερικό, είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε και το αίμα μας ακόμη, αν χρειαστεί, για να υπερασπίσουμε αυτή την πίστη η οποία σήμερα προδίδεται. Μας συγκινεί αυτός ο λόγος. Όντως, αδελφοί μου, και εγώ περιοδεύω στο εξωτερικό, έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν συνειδητοί χριστιανοί, ζωντανοί, έτοιμοι να πέσουν και στη φωτιά για την ορθόδοξη πίστη, την πίστη των πατέρων μας, η οποία είναι το παν. Ο Χριστός και η πίστη μας χρειάζονται. Αυτά τα δύο πράγματα να διατηρήσουμε, θα κατακτήσουμε την απέραντη αιωνιότητα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Το βράδυ ζωοδόχου πηγή 44 ώρα 7 ακριβώς. Έχουμε κήρυγμα με θέμα το μεγαλύτερο θαύμα. Είναι ένα θαύμα που δεν ξέρω εάν πόσοι από τους τηλεθεατάς το έχουν ίσως σκεφτεί. Θα είμαστε στο στούντιο επί 20-25 λεπτά και θα ακούσουμε τις ερωτήσεις σας. Χαίρετε, Κυρίου, καλή εβδομάδα. Χαίρετε.